Ya. Oi, Maria. Oh, Maxine. Χαν, το ξέρω, μόλις το αγόρασα. Πολύ ωραίο. Ναι, ναι. Ευχαριστώ. Μπέμπε. Η Μαρία αγόρασε αυτοκίνητο! Ναι, καινούριο! Ναι, ένα καινούριο σαράβαλο! Πάμε στον Στάς! Ας τα είπα, δημοδόρμουσε εμάς ρε, έχω μαξάρα! Αφού έχεις BMW ρε Στάς! Το ξέρω, εγώ δεν έχω κάποιο σαράβαλο, έτσι απλά αυτοκίνητο! Θα δείτε τώρα! Γλυκούλη μου. Θα μου θέλει να νιώσει που έφυγαν από μένα. Θα έχω το πιο ωραίο αμάξι του κόσμου. Βάζουμε και αυτό. Και μην ξεχάσουμε το γλυκούλη το αρκουδάκι. Και μην ξεχνάμε τις λεφανίδες μας. Στάς, και τι κάνει η Μαρία? Βλακίες σιγά. Τι ξέχασα. Α, τις ρόδες ξέχασα να βάψω. Έχω σπρέι και θα βάψω τις ρόδες. Και έτοιμο, παιδιά. Κάτι λείπει, νομίζω. Και τώρα θα στολίσουμε το εσωτερικό του αμαξιού. Τέλειο. Και αυτά βάζουμε. Και αυτό εδώ για ομορφιά. Νομίζω λείπει κάτι ακόμα. Τα καθίσματα! Και τα βάζουμε. Κορίτσια, κοιτάξτε εδώ τι έκανα. Το δικό μου αμάξι είναι τέλειο, τέλειο. Κοίτα, Μαρία. Μαρία. Ω, τέλειο. Χα, ναι, ζήλευε Στάς. Σιγά το αμάξι, κοριτσίστικο είναι. Ναι, αλλά είναι πολύ ωραίο. Τι είναι, σιγά το αμάξι, το δικό μου είναι πολύ πιο ωραίο. Στάς, το αμάξι σου είναι βαρετό, πολύ βαρετό. Ενώ η Μαρία το έχει διακοσμήσει. Και τι πάει να πει αυτό, αυτή έχει αυτό το σαραβαλάκι. Ενώ εγώ έχω BMW. BMW ή όχι, δεν με νοιάζει, ντρέπομαι, είναι βαρετό. Εγώ καλύτερα πάω στη Μαρία. Άμα πας στη Μαρία, είσαι μεγάλος προδότης και δεν θα σε συγχωρέσω ποτέ, θα σε μισώ για πάντα. Συγγνώμη αδερφέ μου, αλλά πάω στα κορίτσια, είναι πολύ πιο ωραίο. Παλιό προδότη αλήτη, το δικό μου θα γίνει το πιο ωραίο αμάξι του κόσμου, θα το κάνω τούμπανο. Εσείς τι πιστεύετε, ποιος θα έχει πιο ωραίο αμάξι, εγώ ή Μαρία στην τελική? Γράψτε κάτω στα σχόλια, να ξέρετε, τα διαβάζουμε όλα και πατάμε like παντού. Γράφτε στα σχόλια ό,τι γουστάρετε και γραφεί οπωσδήποτε και like. Wow, πολύ cool. Χα, cool σαν εμένα, πάει τη σκόνη μου Στάς. Κάτι πρέπει να κάνω, κάτι πρέπει να κάνω. Μου ήρθε μια ιδέα. Θα παραγγείλω κάποια πράγματα. Ναι, αυτό ακριβώς θα πάρω. Είναι έτοιμο, θα έρθει σε λίγο. Τι είναι? Παραγγελία σας. Τόσο γρήγορη, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Για το ανοίξουμε να δούμε τι έχει μέσα. Και τι δεν έχει μέσα, θα έχω το πιο ωραίο αμάξι του κόσμου, πάμε. Τώρα θα ζηλέψει πολύ η Μαρία. Και φυσικά μην ξεχνάμε τις ρόδες. Επίσης πρέπει να στολίσω και το ιστορικό μέρος. Πάμε. Τώρα θα δούμε. Τέλειο. Βάζουμε την εγκοροκεφαλή. Φυσικά θα βάλουμε αυτό το χρυσό εδώ πέρα. Έτσι, βάζουμε και αυτά εδώ πέρα. Και τώρα είναι τέλειο. Αλλά έχουμε βάλουμε και ένα δικό σημαντικά. Και να τους σκίσουμε. Ωπα, τώρα είναι τέλειο. Κορίτσια, κοιτάξτε τι έκανε ο Στάς εκεί πέρα. Αφού είμαι Στάς μαμάς, ελάτε να αράξουμε. Τέλειο, το ξέρω, ευχαριστώ πολύ. Πω, Στάς, αυτό είναι τρελό που έκανες. Είσαι όντως μάγκας. Φιλαράκια μου, κοιτάξτε εδώ τι έχω. Μήπως θέλετε να μου κάνετε παρέα? Κοιτάξτε τι έχει η Μαρία. Πάμε εκεί πέρα. Τέλεια.
Παιδιά, καλύτερα που σας δεν είναι εδώ πέρα. Ναι. Τι να κάνεις στα καρφέκια της αλυσίδας άμα δεν έχεις φαγητό. Στάς, καλά να πάθεις. Έτσι, Μαρία, έτσι. Τώρα εγώ αυτό που θα κάνω θα τρελαθείς. Θα έρθουνε όλοι σε μένα και θα δεις ότι θα το μετανιώσεις πολύ άσχημα. Τώρα θα δείτε πείτε τι θα κάνω. Ανοίγω το καπό. Τέλεια. Και τώρα βάζουμε τη ψησταριά. Αυτά είναι. Και τώρα θα ψήσουμε hot dog. Τώρα τα κορίτσια θα συζηλέψουν και θα έρθουν εδώ πέρα, είμαι πολύ σίγουρο! Βλέπετε πόσο πολύ προσπαθούμε να βγάλουμε βιντεάρες! Το μόνο που ζητάμε σαν κανάλι από εσάς παιδιά, από την αγάπη σας, να μας κάνετε μία γραφή. Και έτσι εμείς θα συνεχίσουμε το τρελά μας βίντεο! Πάμε να ψήσουμε τώρα! Κορίτσια, αφήστε τις βλακίες και τα φρούτα! Ελάτε εδώ πέρα να φάμε hot dog! Ελάτε, ελάτε! Hot dog! Ορίστε και για σένα! Ευχαριστώ! Μάρια, κλέψε τώρα! Λούζε! Άντε, γεια! Ωρε φίλε, κάτι πρέπει να σκεφτώ! Αυτό ο Στάς είναι όλο προβλήματα! Στάς, δεν λυπάσαι καθόλου τη Μαρία, εγώ τη λυπάμαι! Να λυπηθώ τη Μαρία! Εγώ, τη Μαρία! Αυτή έκανε σκάμ και σας πήρε όλους εκεί πέρα! Όχι, θα μείνετε εδώ! Έλα, Στάς, έστω να φωνάξουμε τη Μαρία, μπας και έρθει και παίξει λίγο μαζί μας και όλα θα είναι καλά! Μπας καλά! Με τίποτα! Ας κάτσει εκεί πέρα μόνη της! Να κλαίει η Μαρία! Μαρία, λυπάμαι! Παιδιά, πάμε τώρα να παίξουμε πίσω PlayStation, ελάτε! Πάμε! Κοιτάξτε τι σας ετοίμασα! Θα παίξουμε PlayStation! Πάμε! Πάμε να παίξουμε, τέλεια! Πάμε, Στάς! Μην αγωνίζεσαι! Θα τον σκίσω! Τιμόν, μπορείς! Ναι! Πω, η καημένη Μαρία θα ζηλεύει τώρα πάρα πολύ! Μάλλον... Θέλεις πόλεμο? Θα έχεις πόλεμο! Βάζουμε το ηχείο εδώ πέρα. Φοράμε τα ακουστικά. Και τώρα παίζουμε μουσική. Ω, τι γίνεται εκεί πέρα? Μουσική! Πάμε! Πολύ προβλούντας! Ωραία φίλε, έμεινα μόνος, τι θα κάνω τώρα! Άντε, Στάς, έλα και εσύ μαζί μας. Να έρθω κι εγώ! Έλα, πάμε! Τέλεια! Ωραία, παιδιά, βρήκαμε φυλακή! Όχι απλή φυλακή, παιδιά! Αυτή είναι φυλακή αληθινή από το βίντεο παιχνίδι Minecraft! Κοίτα, εδώ πέρα έχει διαμάντια αληθινά! Έχει το crafting table, τα όπλα, ακόμα και το κρεβάτι είναι εκεί πέρα! Είναι Minecraft όλα! Ναι, Τίμω, και τι να κάνουμε τώρα! Έχουμε κολλήσει, παιδιά, σε αυτό εδώ πέρα το παιχνίδι για πάντα! Στάς, μη αγχώνεσαι! Κάθε παιχνίδι έχει επόμενο επίπεδο! Που σημαίνει πως άμα βρούμε τη λύση, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε! Ανέτοιμο, πώς το σκέφτηκα! Να η φόρτα, απλά παιδιά, πρέπει να φύγουμε! Δεν ανοίγει Τίμω! Κάτι πρέπει να σκεφτούμε, Στάς! Σκέψου λίγο! Τίμω, κοίτα, εσύ σκέφτεσαι και εγώ πάω να ξαπλώσω! Δεν με νοιάζει τίποτα! Αυτό δεν είναι δίκαιο! Καλά! Να παιδιά, κοιτάξτε, φαίνεται πάρα πολύ άνετο το κρεβάτι του Minecraft! Και εδώ πέρα είναι ο Steve! Steve, νουμάκι! Λα, νουμάκι! Στάς, άσε το Steve ήσυχο! Αυτός είναι φίλος μου! Πόντιμο, το παίζει σκέψου! Ψάξε μόνο σου, ρίχνει να δει από εδώ πέρα! Εγώ θα ξαπλώσω! Ανοίγει! Oh no! Τι έγινε! Χαχά, Στάς! Είσαι νουμπάκι! Είμαστε στον κόσμο του Minecraft! Σε ένα βίντεο παιχνίδι! Και εσύ να μην είσαι πως το κρεβάτι είναι αληθινό! Α, καλά! Ό,τι να είναι, ρε φίλε! お前はもう死んで。Όταν υπάρχει μυαλό! Πες μας τι σκέφτηκες! Πάμε! Πες μου! Πάμε! Κοιτάξτε παιδιά! Εδώ πέρα έχει pickaxe! Το pickaxe χρησιμοποιείται στο Minecraft για να σπάσουμε κάποια πράγματα! Ωραία! Θα σπάσω την πόρτα! Όχι! Στάς! Με το pickaxe δεν σπάς την πόρτα στο Minecraft! Τι κάνεις με το pickaxe παιδιά! Δεν ξέρω! Παίρνεις διαμάντια! Τιμούν! Είσαι με τα καλά σου! Είμαστε στη φυλακή! Oh no. Θα βρούμε διαμάντια! Στάς!
Αυτά εδώ πέρα είναι διαμάντια! Όχι σας, αυτό είναι πέτρες με διαμάντια! Και hey, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το πίκαξ για να βγάλουμε τα διαμάντια έξω! Παιδιά, σας μπαμπάς, μάγκας, θα σπάω εγώ! Θα το ανοίξουμε! Παιδιά, έχει όντως εδώ πέρα διαμάντι! Μπράβο Στάς, και έχω δύο ξύλα! Περίμενε, πάρε δύο διαμάντια και θα χτίσουμε δικό μας τσεκούρι! Δημόν, πώς με διαμάντια και κάτι ξύλα και φτιάχνεις τσεκούρι, δεν καταλαβαίνω! Στάς, έχω παίξει Minecraft, ξέρω τι σου λέω, απλά εμπιστεύσουμε! Καλά παιδιά, πάω να σπάσω όλα! Για να δούμε, έχει μέσα διαμάντι! Ω, παιδιά, ναι! Έχει και εδώ πέρα διαμάντι! Τώρα έχουμε δύο διαμάντια! Συνέχιζε, Στάς! Άλλο ένα θέλουμε! Ναι, Δημόν, έχεις δίκιο! Για να δούμε και εδώ! Ναι, παιδιά! Και εδώ πέρα! Έχει διαμάντι! Μπράβο, Στάς, έλα, φέρτε μου, φέρτε μου! Έλα, πόρτα, Δημόν, πόρτα! Ωραία! Λοιπόν, βάζουμε δύο ξύλα κάτω, ένα διαμάντι από πάνω, ένα στη μέση και ένα κάτω. Και κοίτα τώρα τι θα γίνει! Για να δούμε, παιδιά! Μέστας, με αυτό το διαμαντήριο τσουκουρί θα σπάσουμε την ξύλινη πόρτα! Ωραία, Δημόν! Ότι ως τη φτύπα, δεν Δημόν! Αυτό σου δάλεψε! Το δάλεψε! Ω, Δημόν, να σε ρίχνω! Μάθε μου! Πώς το δάλεψε αυτό! Σπάσε! Άντε! Άντε! Τίποτα! Τίποτα! Τρεις, τρεις, τρεις! Τρεις! Ω, Δημόν, τώρα που μπήκαμε σε ποιο δωμάτιο που είμαστε! Στάς, από ό,τι βλέπω, βρισκόμαστε στον κόσμο του Super Mario! Ναι! Μ' αρέσει ο Super Mario πάρα πολύ! Είσαι τρελός, Στάς! Είμαστε κολλημένοι εδώ πέρα, πρέπει να βγούμε! Α, δεν το ξέχασα και πώς θα φύγουμε! Έλα, θα σπάμε από εκεί! Πάμε, πάμε! Έλα, έλα! Ποιος είναι αυτός, Δημόν! Αυτός είναι ο Super Mario, Στάς! Γεια σας, παιδιά! Είμαι Super Mario! Καλώς ορίσατε στον κόσμο μου! Γεια σου, Super Mario! Χαρήκαμε, είμαστε Jill Show! Η καλύτερη YouTuber σε όλο τον κόσμο! Το ξέρω, παιδιά! Έχω κάνει εγγραφή στο κανάλι σας! Είναι πολλά! Πολύ ωραία! Ω, μπράβο, Super Mario! Ναι, παιδιά, κοιτάξτε! Όλοι το Super Mario έχει κάνει εγγραφή στο κανάλι μας! Οπότε εσείς που βλέπετε χωρίς εγγραφή, τι περιμένετε, κάντε εγγραφή! Ένα κουμπάκι είναι, παιδιά! Το πατάμε και κάνουμε εγγραφή! Και δεν ξεχνάμε που λέει καμπανάκι, σωστά, Super Mario! Πολύ σωστά, κάνετε τώρα! Super Mario, έχουμε ένα πρόβλημα! Έχουμε κολλήσει στον κόσμο σου και θέλουμε να φύγουμε! Τι να κάνουμε! Υπάρχει ένα μυστήριο εδώ, πρέπει να το λύσετε! Μυστήριο, ναι! Εμένα, παιδιά, μου αρέσουν τα μυστήρια! Εγώ είμαι πανέξυπνος! Ναι, παιδιά, κοιτάξτε εδώ πέρα! Έχει ένα συντούκι και είμαι σίγουρος ότι μέσα κρύβει το μυστήριο και έτσι θα φύγουμε στον επόμενο κόσμο! Ναι, Στάς, μπορεί να έχεις δίκιο! Super Mario, σωστά τα λέω, Στάς! Δεν ξέρω, σκεφτείτε μόνοι σας! Είστε πολύ κοντά! Τώρα τι κάνουμε! Λοιπόν, Στάς, ας σκεφτούμε λογικά, τι έκανε ο Super Mario! Νομίζω ότι πήγε σε κάτι τουβλάκια! Ναι, ναι, και σε αυτά τα τουβλάκια του πετυχαίνουν δώρα! Οπότε κάτι πρέπει να έχει μέσα, για να δούμε. Τι βρήκα! Μπράβο, Τιμό, τι έχει! Βρήκα ένα ψαλίδι! Σημαίνει πως πρέπει κάτι να κόψουμε! Ναι! Ή να σκάσουμε μπαλονάκια! Ναι! Και μπορεί να είναι μέσα στα κλειδιά! Για να δούμε! Όχι! Όχι! Έλα, Δημόν, έλα! Μπράβο, μπραβίσιμο! Είστε πάρα πολύ κοντά! Ναι, παιδιά! Τα βρήκαμε τα κλειδιά! Πάμε να ανοίξουμε το σεντούκι! Το ανοίξαμε, παιδιά! Πάμε έτσι! Ωραία και να το ανοίξουμε, παιδιά! Έλα, έλα! Ω, παιδιά, κοιτάξτε εδώ πέρα! Έχει χρυσάφι, παιδιά! Το βάζουμε κάτω! Δημόν, είμαστε πλούσια! Όχι, Στάς! Αυτό εδώ πέρα είναι σοκολατάκια! Και εγώ χάρηκα ότι έγινα πλούσιο τώρα, ρε παιδιά! Ρε παιδιά, κάναμε κάτι λάθος! Εδώ πέρα έπρεπε να μαθαίνουμε πώς θα βγούμε έξω! Αλλά δεν βγάζουμε άκρη! Στάς, μήπως ξεχνάμε κάτι! Δεν ξέρω, Δημόν! Εδώ πέρα απλά έχει κάτι δύο άχρηστα καρτελάκια και αυτά τα κέρματα τα ψεύτικα! Αυτά τα καρτελάκια πρέπει κάπου να μας οδηγήσουνε! Για να σκεφτώ! Εδώ πέρα γράφει Super Mario με τα ίδια γράμματα! Και επίσης ο ίδιος λέει 1, 2, 3, go! Τι συμβολίζει! Στάς, κοίτα! Εδώ γράφει 1, εδώ γράφει 2, 3 και go! Όλα βγάζουν νόημα, παιδιά! Ποιο νόημα, Δημόν, τι λες! Στάς, και παιδιά, ο Super Mario για να κερδίσει και να περάσει στην επόμενη πίστα πρέπει να πηδάει από κάποια blocks και να ανεβαίνει πάνω! Οπότε και εμείς θα κάνουμε το ίδιο! Ναι, Δημόν, έχεις δίκιο! Ξεκίνα τώρα να πηδάς και κάτω! Να πηδάω εγώ! Ναι! Ω, μου πονάει κλίτσα, δεν μπορώ! Ρε φίλε, δηλαδή πάλι εγώ θα κάνω τώρα τις ζουλιές! Ναι, εσύ, ναι, πονάει, έλα, έλα! Ω, καλά, εντάξει! Άντε, Στάς, ξεκίνα, έλα, έλα! Εντάξει, πάμε, έλα!
2, Spider-Man, Spider-Man και 3. Παιδιά, εδώ είναι πολύ ψηλά. Πού πάμε? Έλα, θα σου το έχεις. Πρέπει να περάσουμε αυτή τη πίστα. Άντε, μόνο θα προσπαθήσω. Ιδάω και πάμε. Το άνοιξαμε, παιδιά. Το άνοιξαμε. Πάμε στον επόμενο κόσμο. Μπράβο, σας τα κατάφερες, παιδιά. Πάμε στον επόμενο κόσμο. Τιμόν, τώρα πού είμαστε? Είμαστε στον κόσμο του Free Fire. Παιδιά, το Free Fire είναι το αγαπημένο μου παιχνίδι. Ναι, και ξέρω ότι σε πολλούς από εσάς το λατρεύετε. Ναι, παιδιά, το αγαπάτε όλοι. Έτσι και εγώ το αγαπάω. Μ' αρέσει να πολεμάω. Τι σας αρέσει να πολεμάς? Είσαι νουμπάκης. Έχω σκίσει 20 φορές. Έλα, μωρέ, Τιμόν. Τι σημασία έχει, παιδιά? Πρέπει τώρα κάπως να φύγουμε. Βέβαια, παιδιά, εδώ έχει μια πόρτα, αλλά έχει μια κλειδαριά. Πού θα βρούμε το κλειδί? Ωραία, σας πρέπει να ψάξουμε παντού για να βρούμε το κλειδί. Τιμόν, το έχω εγώ. Θα τα σκίσω όλα. Κοιτάξτε. Δεν ξέρω με καλή ιδέα. Για να βρούμε εδώ πέρα. Δεν έχει τίποτα. Μήπως εδώ πέρα μέσα. Ούτε εδώ τίποτα. Μήπως εκεί. Για να δούμε εδώ. Παιδιά, τι κάνετε εδώ στο Free Fire κόσμο? Κύριε Στρατιώτη, κατά λάθος πήγαμε εδώ μέσα. Ναι, θέλουμε να φύγουμε. Ναι, στο επόμενο παιχνίδι. Είναι επικίνδυνα εδώ. Έχουμε πόλεμο. Αυτό είναι επικίνδυνο. Στάς, κοίτα, έχει κοιλιά στο λαιμό του. Κύριε, θα μας δώσετε, σας παρακαλούμε. Για να φύγετε από εδώ, παιδιά, πρέπει να κάνετε μια αποστολή. Και έτσι θα μας δώσετε τα κλειδιά, σωστά? Ναι, πάρ' τα όπλα από εκεί. Ωστάς, εδώ πέρα είπε, έλα, έλα, το βγάζω. Τιμόν, εγώ παίρνω το πράσινο όπλο. Καλά κάνεις, εγώ παίρνω το μπλε. Και πρέπει να επιτύχετε ένα μεγάλο στόχο. Έχετε 3 ευκαιρίες. Ευκολάκι. Λοιπόν. Πάλι. Και το πέντε εγώ σαν κλειδιά. Όχι ακόμα. Πρέπει να επιτύχει ο κόκκινο μάλλον. Ευκολάκι, απλά μετά την απόσταση. 1, 2, 3. Όλα τα πετυχές. Μπράβο σας, παιδιά, καταφέρατε. Αντιμιά. Έλα, άνοιξε. Παιδιά, έχετε 10 δευτερόλεπτα. Αλλιώς, να σας σκοτώσω. Έλα, μωρέ μου. Έλα, γρήγορα, άνοιξε. Γρήγορα. Το άνοιξα. 4. Τιμόν, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα έχουμε 2 σωλήνες. Ναι, και από ό,τι φαίνεται πρέπει να βάλουμε 2 μπαλάκια ταυτόχρονα μέσα. Ναι, παιδιά, και έτσι εδώ πέρα θα ανοίξει η σωλός αυτή εδώ πέρα. Ωραία, σας, ας βάλουμε 2 μπαλάκια ίδιου χρώματος μέσα. Ωραία, πάμε, δώσε. Έλα, πάμε. Τι έχει, Τιμόν? Πίκα. Μαρό, παιδιά, κάναμε λάθος. Πρέπει να βάλουμε κόκκινες μπάλες, ρε Τιμόν. Το Pokémon είναι κόκκινο. Όχι, βρε, διαφορετικά χρώματα, αφού βάλαμε ήλια. Εντάξει, πάμε. Έλα. Τιμόν, εγώ παίρνω μπλε. Εγώ πράσινο. Βάζουμε. Έλα. Ω, πάλι! Στρας, το κατάλαβα! Κοιτάξτε, παιδιά, έχει 2 Pokémon μπάλες. Μία μπλε και μία κόκκινη. Πρέπει να βρούμε αυτές τις ίδιες μπάλες εδώ πέρα και να τις βάλουμε. Έτοιμο, πώς το σκέφτηκες πριν, ρε φίλε? Ψάξε! Έλα, ρε φίλε, τα βρω. Ω, παιδιά, βρήκα την μπλε μπάλα εγώ. Βρήκα την κόκκινη, Στρας. Για πάλι, Τιμόν, πάμε. 1, 2, 3. Πάμε. Απλά έχασα το λεωφορείο! Μην ξανακυλεί, κάτσε στη θέση του, ξεκινάμε μάθημα! Ω,
πω ρε φίλε, γιατί πήρα το τηλεκοντρόλ μαζί μου, τέλος πάντων. Στάς, έχεις ένα στυλό. Στάς, σου μιλάω, έχεις στυλό. Ε, Στάς. Ε, ξύπνα. Τι γίνεται εδώ πέρα. Περίμενε, μου έπεσε το τηλεκοντρόλ και όλη να κίνηται σε πάυση. Ω, πες μου ότι αυτό είναι το Pause and Play τηλεκοντρόλ. Τέλος πάντων, έρχομαι άνθρωπον, δεν πρέπει να κάνω πλακίες. Λοιπόν παιδιά, σήμερα έχουμε διαγωνίσμα. Ετοιμαστείτε όλοι. Μάλιστα κύριε. Όχι, ξέχασα να διαβάσω, τι να κάνω τώρα. Δεν έχω άλλη επιλογή. Πώς. Ναι, δούλεψε, τώρα θα διαβάσω όσο θέλω. Πάω στο δανειστό για λίγο να διαβάσω. Λοιπόν, ανακεφαλαίωση. Το νερό είναι η πιο σημαντική ουσία γιατί είναι το πιο δεδομένο υγρό στη φύση. Soon after. Το νερό μπορεί να αρρυθεί στα στερά, υγρά και αέρια υλικά. Λοιπόν, πάρ' το πίσω εσύ. Τέλεια. Έτσι. Ωραία, τώρα που διάβασα πατάω play γιατί είμαι έτοιμος. Play. Ναι, διάβασα, είμαι έτοιμος. Εγώ έτοιμος κύριε. Λοιπόν, κρατήστε χαρτιά και γράψτε πάρα πολύ καλά. Ωραία, τέλεια. Ωραία φίλε, δεν ξέρω καν τι να γράψω, δεν διάβασα καθόλου. Τι μόνο εσύ που θα γράψεις τόσο πολλά ρε φίλε, πού το ξέρεις. Εγώ σας διάβασα πάρα πολύ, στο σπίτι χτες, ναι στο σπίτι. Κύριε είμαι αδιάβαστος, πάρτε το. Δώσε, παιδιά έχω μια ιδέα. Θα πάρω το χαρτί του Οδυσσέα, θα ζωγραφίσω κάτι άσχημο και θα το δώσω στο δάσκαλο και θα το τρελαθεί. Λοιπόν, έτσι, ωραία. Πολύ ωραίο και αστείο κακάκι. Έτσι. Ωραία, βάζουμε το τεστ πίσω στον Οδυσσέα. Έτσι. Και το μαρκαδόρο στο τρανί του Οδυσσέα. Έτσι. Και. Πλή! Τι! Οδυσσέα! Πάσκαλο, Οδυσσέα! Τι! Μου έδωσε κακάκι! Εγώ δεν έκανα τίποτα, αλήθεια σας λέω! Πουλάκι, αυτό είναι μαρκατόρο! Τι λες τώρα! Μη λες θέματα! Ποτέ, ποτό να ξέρεις! Μάγκες, δεν ξέρω πως έγινε αυτό! Εγώ πάντως δεν έκανα τίποτα! Παιδιά, είναι πάρα πολύ αστείο! Ευτυχώς έχω το Pause and Play! Επιτέλους, Οδυσσέα, έχουμε διάλειμμα και θα φάμε! Διαζόμουν τόσο πολύ που δεν πήρα καν φαγητό μαζί μου και πεινάω απίστευτα! Πόπο, Τιμόν, τι κρίμα, συγγνώμη, δεν πειράζει, άλλη φορά θα φάσω! Μπράβο, Τιμόν, κάνε διατροφή! Καλό της! Πούς! Έτσι, επειδή με κουρδεύετε, σας έβαλα πούς και θα σας φάω τα φαγητά όλα! Δώσ' τον μπέρκερ εδώ, έτσι! Τώρα που πάω το φαγητό τους. Πλέι! Τι είναι αυτό! Στάς Πασκαλά, έφαγες το σνακ μου! Οδυσσέα, δεν ξέρω ποιος το καλό έβαλε το φαγητό σου στο στόμα μου και κάποιος εδώ πέρα της έφαγε το μπέργκερ μου! Δεν ξέρω παιδιά τι πάθετε, εγώ δεν πεινάω, πάω να διαβάσω καλή όρεξη! Αλλά ρε φίλε, εγώ δεν φταίω ότι σας το λέω, δεν το κάνα εγώ ρε φίλε, δεν το κάνα εγώ! Δεν μπορώ αυτό λες αλλά όλα τα κάνω! Δεν σου μιλάω άλλο! Πόσο είναι παιδιά, ποιος ξέρει! Κύριε, εγώ! Ναι, Οδυσσέα, πες! Μπορώ να πω τουαλέτα! Πλάκα μου κάνεις, σπιτάκι μου! Κάτσε κάτω! Ποιος μπορεί να απαντήσει! Έχω μια ιδέα! Πούς! Δούλεψε, κοιτάξτε τώρα! Έχω μαζί μου πάντα χαρτί τουαλέτας και κοιτάξτε τι θα κάνω! Θα είναι πάρα πολύ αστείος, κοιτάξτε τον! Εδώ πέρα! Και φεύγουμε απέναντι. Πάμε στον Οδυσσέα που θέλει να πάει τουαλέτα. Έτσι. Πάμε. Έτσι. Όλα τα παιδιά θα τρελαθούνε. Θα είναι πάρα πολύ αστείο. Από εδώ πέρα. Και τώρα θα βάλουμε και λίγο σε μένα για να φανεί ρεαλιστικό. Εδώ πέρα στον εαυτό μου για να είναι πάρα πολύ αστείο. Εδώ. Και
εδώ πέρα. Ωραία. Θα γυρίσετε πάρα πολύ. Πάει! Πού! Πού! Εδώ! Τι είναι αυτό! Δεν κατάλαβα! Τι είναι αυτό, παιδιά! Τι είναι αυτό! Τι πράγμα είναι αυτό που κάνατε, παιδιά! Ποιος το έκανε αυτό, ε! Ποιος το έκανε αυτό! Αλλιώς θα τιμωρηθείτε όλοι! Παιδιά, ο Οδυσσέας έχει κάνει τουαλέτα! Όλοι Οδυσσέας! Δεν έκανα τίποτα! Αύριο! Αύριο με γονεί στο σχολείο! Κατάλαβες! Περιμένω να μιλήσουμε! Μα δεν έκανα τίποτα, αγόρε παιδιά! Ωρε φίλε, δίψασα! Άσπιο λίγο νεράκι! Πώς! Μάγκες, βρήκα την κατάλληλη ευκαιρία να πατήσω pause και κοιτάξτε τώρα τι θα κάνω, θα είναι αστείο! Όπα, θα πάρω το πανέμορφο παγουρίνο και θα το χύσω πάνω στο Στάς και θα γελάσουμε όλοι μαζί! Αλλά πρωτού κάνω παιδιά, κάντε εγγραφή, γιατί τώρα θα πάθετε τρέλα! Έτσι, καλά να πάθει νουμπάκι κλανιάρι! Ωραία, έτσι το κλείνουμε, εδώ πέρα, τέλεια και πάμε στο δισέρα! Στον Οδυσσέα θα κάνω κάτι ακόμα πιο αστείο, παιδιά, κοιτάξτε! Ανοίγουμε, θα στήσουμε τον Οδυσσέα ότι και καλά έκανε τσίσα! Ωραία! Και το κλείνουμε! Και τώρα πατάμε το play! Γιατί δεν έχει νερό μέσα! Γιατί είμαι φραγμένος! Τι έγινε μαζί μου! Στάς! Πώς έγινες έτσι! Τι γελάς ρε! Εγώ είμαι βρεχμένος! Αλλά εσύ είσαι κατουρημένος! Κοίτα! Τι λες ρε Στάς! Άντε ρε! Που με κοροϊδεύεις κιόλας! Πω κοροϊδα είστε! Οδυσσέ! Για ποιο λόγο καθορίζεις πάνω σου! Πλάκα μου κάνετε κύριε! Εγώ σας έχω ζητήσει τόσες πολλές φορές να πάω τουαλέτα και εσείς μου λέγατε όχι! Μάλλον κατά λάθος κατουρήθηκα! Πέντε λεπτά, διαρρήμα παιδιά, αλλάξτε ρούχο. Λοιπόν, τώρα να σου διαφύγει, Τιμόν, έλα. Τι, εγώ τώρα. Σήκω, σήκω. Πήγαινε. Πρέπει να τα λύσω. Εννοείται, Τιμόν, γι' αυτό σε έφερα πάνω εδώ. Εντάξει, εντάξει, θα λύσω. Πώς. Τι έγινε, δάσκαλε! Θα γράψω εδώ πέρα τις λάθος απαντήσεις για να δείτε τι θα κάνω μετά. Λάθος απάντηση και ξανά λάθος απάντηση. Και τώρα πάμε στον Στάς! Παιδιά, κοιτάξτε πώς κόλλησε ο Στάς! Έχω μια ιδέα! Αυτό, εδώ πέρα! Ωραία, ωραία, φτάνει! Σήκω, σήκω, σήκω! Έλα, έλα, έλα! Πάμε εκεί πέρα! Έλα, έλα! Εδώ πέρα, κοιμωλία, πάμε πίσω. Τώρα που θα πατήσω play θα τρελαθούν όλοι. Play! Τι κάνω εδώ πέρα, μας καλάσας δύο συν δύο. Ένα, δεν το έγραψα εγώ. Αδιάβασε το σουσί, μα δεν το έγραψα εγώ. Φύγε! Όχι, φύγε! Φύγε, άφησε! Πώς έγινε αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Ήμουν εδώ πέρα παιδιά, ήμουν εδώ και είχα το χέρι μου στη μύτη. Εγώ μόνο αυτό θυμάμαι. Πώς το κάνω, εμφανίστηκα εκεί πέρα. Γράψα κάτω στο σχολείο, δεν μπορώ να καταλάβω ρε φίλε. Λοιπόν, ανοίξτε τώρα το ΕΛΙΕ σελίδα 15. Μάλιστα κύριε. Πω βαριέμαι. Πώς. Αφού βαριέμαι τόσο πολύ, θα κάνω κάποιες φάρσες στα παιδιά. Θα το ζωγραφίζω. Ας του κάνω λίγο μουστάκι και μουσιά, έτσι. Έτσι, 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 εδώ. Έτσι, μουσάτο σωστά. Εδώ, εδώ. Θα του βάλουμε και κάποια δάκρυα, επειδή είναι γλαψιάρης και κλαίει πάντα ο Στάς. Τον Οδυσσέα θα το κάνουμε σαν στρατιώτη. Από εδώ πέρα, έτσι, 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 έτσι. Από εδώ πέρα, έτσι και μονόφριδο. Τώρα στο κύριο, τι θα το ζωγραφίσω. Βασικά, έχω μια απορία. Ο κύριος έχει υπερβολικά πολύ ωραίο μαλλί στην ηλικία του. Για να το αφήσουμε να το χαλάσουμε. Ο κύριος φοράει με ρούκα. Φοράει με ρούκα. Δεν το πιστεύω. Τέλος πάντων, πάμε στη θέση μας. Ωπα. Πατάμε. Play. Πώς είσαι έτσι! Πας καλά, τι έχω! Κοίτα τον εαυτό σου! Ω, τι έχω, τι έχω, τι έχω! Κύριε, πώς είστε έτσι εσείς! Τι, τι είναι!
και χαρά είμαι. Για ποιο λόγο? Δεν ξέρω, μάλλον είμαι τυχερός. Καλά. Επιτέλους πάμε σπίτι! Πώς! Είπα, πριν σχολάσουμε, ας τις κάνουμε μια τελευταία φάρσα. Θα τους δώσω τα κορδονιά για να πέσουμε κάτω. Κοιτάξτε, θα είναι πολύ αστείο. Τα δένουμε. Αλλά πρωτού φύγω, παιδιά, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή άμα σας αρέσουν τέτοια βιντεάκια. Λοιπόν... Play! Τι μέρα είναι και αυτή, όλα πάνε στραβά σήμερα, έλεος, πάμε σπίτι. Παιδιά, ήρθαμε στο σπίτι της Wednesday, είναι εκεί πέρα, έτσι λένε, στο δεν ξέρω. Εμείς ήρθαμε να εξερευνήσουμε και να μάθουμε την αλήθεια. Ναι, παιδιά, σε λίγο σκοτεινιάζει και λένε φήμες ότι όταν σκοτεινιάζει γίνονται πολλά και περίεργα πράγματα εκεί πέρα. Ναι. Οπότε παιδιά, πάμε γρήγορα γρήγορα πριν σκοτεινιάζει, αν και σε 5 λεπτά θα είναι τελείως βράδυ. Ωραία παιδιά, τι περιμένουμε, πάμε να εξερευνήσουμε. Πάμε, πάμε, πάμε. Παιδιά, κάνουμε μια πολύ περίεργη και επικίνδυνη αποστολή. Το μόνο που πρέπει να κάνετε εσείς παιδιά για να μας ευχαριστήσετε είναι ένα like και μια εγγραφή, δεν ζητάμε τίποτα ώρα παραπάνω. Κάντε μια εγγραφή οπωσδήποτε παιδιά, πάμε να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, φτάσαμε στο δρόμο για το σπίτι. Παιδιά, κοιτάξτε τι έχει εκεί πέρα. Τι έχει εκεί πέρα, πάμε να δούμε παιδιά, γρήγορα μαζί. Απορώ ότι μπορεί να βρει και ο Οδυσσέας. Λογικά κάποιο παιχνίδι βρήκε και λέει κοιτάξτε όλη την Άννα. Τι έγινε παιδιά, τι έγινε. Είναι κάποιοι τάφοι, πολύ παλιοί τάφοι, ρε Οδυσσέα. Τι λέει εδώ. Lady Adams. Εντάξει ρε παιδιά, υπήρχε μια Adams κάποτε εδώ πέρα, πέθανε και την θάψανε, πού είναι το πρόβλημα. Όχι, όχι Στάς, αυτός είναι ο τάφος της Lady Adams, η οποία είναι η μαμά της Wednesday. Εντάξει ρε παιδιά, υπάρχουν χίλιοι Adams στον κόσμο, πάει να πει ότι είναι η μαμά της Wednesday. Ναι Στάς, αλλά κοίτα εδώ πέρα, γράφει Mr. Adams και αυτός εδώ είναι ο μπαμπάς της Wednesday, βασικά ήτανε. Εντάξει, πέθανε η μπαμπά, πέθανε η μαμά, δεν υπάρχει και η κόρη, τζάμα ψάχνουμε την Wednesday Adams. Στάς, και παιδιά σας λέω εγώ, είμαι σίγουρος, έχω κάνει την έρευνα μου και με έβγαλε εδώ πέρα, αυτό είναι το κτίριο της Wednesday. Άμα δεν με πιστεύετε, πρέξτε το εσείς οι ίδιοι, σας λέω, εδώ πέρα είναι. Ωραία, τι περιμένουμε, πάμε. Καλά, ίσως έχει δίκιο γιατί εδώ είναι και αυτή η τάφη, αλλά τόσο πάμε. Παιδιά, όπως βλέπετε, νυχτώνει πάρα πολύ γρήγορα και μόλις τώρα φτάσαμε εδώ πέρα στο κτίριο απ' έξω. Κοιτάξτε, κοιτάξτε εκεί. Τι έγινε. Παιδιά, κοιτάξτε! Παιδιά, κοιτάξτε, κάποιος είναι εκεί πέρα, τι θέλει! Δεν ξέρω, μάγκες, αλλά είναι πολύ επικίνδυνο να πάμε εκεί πέρα! Όχι, παιδιά, πάμε! Όλα ήρεμα, είμαστε άνθρωποι της κουλτούρας! Δεν ξέρω τι λέτε, παιδιά, αλλά άμα εγώ βλέπα μπροστά μου ένα τέτοιο κυριούλι να κάθεται εκεί πέρα με μαύρη κουκούλα, εγώ δεν θα πήγαινα! Εσείς θα πηγαίνατε, παιδιά, είστε τρελοί τελείως, ρε τιμών! Σας λέω, μάγκες, τα έχω εξερευνήσει! Τα έχω όλα υπό έλεγχο! Απλά ακολουθήστε με! Δεν ξέρω, εσύ τι λες, bro. Ας πάμε! Είμαι δυνατός! Εγώ φοβάμαι, πάντως φοβάμαι πολύ! Παιδιά, νομίζω είναι από τις χειρότερες ιδέες που έχουμε κάνει ποτέ, ρε φίλε! Τι κάνουμε τώρα! Ήρεμα, ήρεμα σας! Ήρεμα! Κύριε, μπορούμε να περάσουμε! Απογορεύεται! Αρχικά έχουμε μια ερώτηση. Βρίσκεται εδώ πέρα η κυρία Wednesday. Απογορεύεται να ξέρετε τέτοια πράγματα, παιδιά. Είστε μικροί και τι κάνετε εδώ. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε καλύτερα από δεν επικίνδυνα. Όχι, όχι. Κύριε, θα σας εξηγήσω τα πάντα. Εμείς είμαστε οι καλύτεροι YouTubers στον κόσμο και κάνουμε βιντεάκια για τους συνδρομητές μας για να δουν ένα πολύ ωραίο βιντεάκι. Γι' αυτό θέλουμε να περάσουμε μέσα. Και τι κερδίζω εγώ από αυτό. Θα κερδίσετε την αγάπη των παιδιών που μας κοιτάνε! Αυτό που κάνετε είναι πολύ καλά! Αλλά τι κερδίζω από αυτό εγώ! Ρε φίλε, κάτι πρέπει να σκεφτούμε, Οδυσσέ, δεν ξέρω ρε φίλε! Περίμενε, έχω παγουρίνο τζελάρμι! Άμα σας δώσω το καλύτερο, πιο όμορφο παγουρίνο τζελάρμι δωρεάν για να μας αφήσει να περάσουμε! Πρέπει να σκεφτώ. Μα σας λέω, αυτό είναι το πιο ωραίο όμορφο παγουρίνο και είναι πολύ σπάνιο το βρείτε. Μόνο στο Blabla Toys, στο μαγαζί, στο website. Και εσείς μπορείτε να το πάτε δωρεάν τώρα. Πολύ ωραία. Μ' αρέσει παιδιά. Λοιπόν, μπορείτε να περάσετε. Τέλεια, Τιμόν, είσαι πολύ έξυπνος. Έλα, πάμε, για πάμε, πάμε. Ευχαριστούμε πολύ, κυριούλη, ευχαριστούμε. Like, εντάξει. Like, εντάξει. Like. Παιδιά, κοιτάξτε πόσο τεράστιο είναι αυτό το μέρος! Και ακόμα δεν φτάσαμε καν στο σπίτι της Adams και είναι ήδη τρομακτικά εδώ πέρα! Ναι, παιδιά, αλλά είναι πολύ σημαντικό να είμαστε ήρεμοι και να βρούμε την Wednesday για να βγάλουμε βίντεο! Κοιτάξτε, παιδιά, εδώ πέρα, αρχικά αυτά εδώ πέρα, τι είναι, τι στο καλό είναι αυτά! Νομίζω οι αγελάδες το τρώνε! Ποιες αγελάδες, δεν έχει αγελάδες εδώ πέρα, μέσα σου λέω κάτι άλλο είναι! Ένα ξέρω ότι εδώ πέρα έχει νυχτερίδες! Ω, το ακούσατε! Ναι! Κάπου εκεί πέρα παίξανε νυχτερίδες!
Σημαίνει ότι πλησιάζουμε! Πιο ήρεμα, πάμε, για πάμε, πάμε. Ω, πείτε, κοιτάξτε, είναι νυχτερίδα, νυχτερίδα, παιδιά, εντάτη! Όχι σας, μάλλον είναι περιστέρι, όχι νυχτερίδες! Όχι, Οδυσσέ, η Wednesday έχει κάνει ένα μείγμα από περιστέρι και νυχτερίδα, γι' αυτό! Ναι, από εκεί πέρα πάνω πέντε βγαίνουν αυτές. Εκεί πάνω, τις βλέπετε, δεν φαίνονται ακόμα, όχι. Ω, ακούτε, πάμε, 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 πάμε! Παιδιά, παιδιά, κοιτάξτε, εδώ πέρα έχει μια πράσινη είσοδο, βλέπετε! Μία μπλε! Και εκεί πέρα έχει μία ροζ! Πού θα πάμε, Δημόν! Λοιπόν, πάμε πρώτα στη ροζ γιατί η Wednesday είναι κορίτσι, οπότε κάπως ταιριάζει. Εγώ να πάμε στην μπλε, εσύ! Στην πράσινη, εγώ λέω, επειδή η πράσινη είναι πάντα το καλό χρώμα! Πάμε ροζ, πάμε ροζ, έλα, πάμε ροζ, μιλάς πολύ, έλα! Όπα, Δημόν, ξέρεις ποιος είσαι να αποφασίζεις που θα πάμε! Εγώ γουστάρω να πάμε εδώ πέρα στην μπλε! Άμα θέλει να είναι δίκιο, πάμε να παίξουμε πέτρα, ψαλίδι, χαρτί και όποιος κερδίζει, θα πάμε σε εκείνο το δωμάτιο! Καλά, καλά, πάμε, ελάτε, 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 ελάτε. Λοιπόν, πάμε! Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί! Άντε γεια, ακολουθώ με μένα, άντε γεια, ο καλύτερος! Καλά, πάμε εδώ, να δούμε τι έχει. Λάτε, λάτε. Βλέπεις? Παιδιά, είναι αδιέξοδο, δεν έχει τίποτα, είναι απλά δωμάτιο χωρίς τίποτα. Γιατί έχει τέτοιο χρώμα? Δεν ξέρω. Μάλλον αυτό θα ήταν το αγαπημένο δωμάτιο της Wednesday. Εδώ πέρα μάλλον κάνει τα πειράματά της αυτή. Ναι, σωστά. Πάμε τώρα στο μπλε! Πάμε, πάμε! Πάμε. Καλά, πάμε! Λοιπόν, τώρα παιδιά πάμε στο μπλε δωμάτιο, ακόμα τι έχει! Για να δούμε! Oh my god, φουγίου! Τι θα κάνω, παιδιά! Αηδία! Εσύ κοιτάνε ένα πολύ δωμάτιο με ρούχα, καταστραμμένα και να παράτησε όλα έτσι! Πολύ βρωμιάρα, Wednesday! Άντε, γεια! Πάμε τώρα, παιδιά, στο πράσινο δωμάτιο! Αλλά εσείς, παιδιά, πάτε ένα like και κάντε μια εγγραφή οπωσδήποτε, γιατί ακόμα να βρούμε τη Wednesday, πάμε να τη βρούμε! Εδώ πέρα, παιδιά, έχει και άλλα δωμάτια περίεργα. Δεν ξέρω τι καλό έχει, αλλά τώρα πάμε να δούμε, Ναι, ναι, πρόσεχε, πρόσεχε τα πόδια. Παιδιά, παιδιά, και εδώ πέρα δίπλα μου έχει και μια πόρτα. Ελάτε να μπούμε μέσα για αρχή. Καλά, πάμε την πάμε στο τιμό. Κάντε, πάμε. Πάμε την πάμε, ερχόμαστε πάμε να δούμε τι έχει σε σένα. Λοιπόν, εδώ πέρα από ό,τι βλέπω είχε τουαλέτες. Να, εδώ λέγανε για την τουαλέτα του μπαμπά, τη μαμά και τη Wednesday κάποιο, Μπορεί, μπορεί, νομίζω είμαστε στο σωστό μέρος, παιδιά. Πάμε να συνεχίσουμε να εξερευνήσουμε. Πάρε διευθυντό, παιδιά, περάσαμε την πύλη από εκείνο το εργοστάσιο, την αποθήκη, δεν ξέρω τι είναι. Ναι. Και τώρα πήγαμε στο σπίτι τη Wednesday, γι' αυτό έχει και εδώ πέρα τουαλέτες. Ελάτε, πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε στα ακόμα δωμάτια και είμαι σίγουρος ότι αργά ή γρήγορα να τη βρούμε σίγουρα. Ναι. Πάμε. Ήμασταν σε αυτό το δωμάτιο και συνεχίζουμε εκεί πέρα. Ναι, ναι παιδιά, εκεί να κοιτάξτε, έχει και άλλο δωμάτιο εκεί πέρα. Ελάτε, ελάτε, ελάτε. Ελάτε. Λοιπόν, και ένα δωμάτιο. Τι είναι αυτά εδώ πέρα, παιδιά! Δεν ξέρω, αλλά λογικά είναι αυτά τα πιάτα της Wednesday και αυτοί δεν τα καθαρίζανε! Ναι, παιδιά, και εκεί πέρα έχει πάλι τρεις τολμήτσες για κάποιο λόγο, διαφορετικές! Ναι! Άντε, πάμε, πάμε, πάμε! Πάμε, πάμε, πάμε! Συνεχίζουμε, μάγκες! Εδώ πέρα έχει πράσινο φως. Οπότε πιστεύω εμείς γενικά ακολουθάμε τα φώτα. Ναι, αλλά εκεί πέρα δεν έχει φως. Μήπως και γίνει καλύτερα. Όχι, εκεί που δεν έχει φως δεν ακολουθάμε μάλλον. Αυτό βγάζει νόημα. Γιατί? Για να ζήσεις χρειάζεσαι φως, να βλέπεις τι κάνεις. Οπότε αν δεν έχει φως, δεν ζεις εκεί πέρα, δεν πας. Εσύ συμφωνείς, Οδυσσέα, με τον Τιμόνι μαζί μου. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Είμαι πανέξυπνος. Συνεχίζουμε, παιδιά, συνεχίζουμε. Καλά, πάμε από πίσω, Τιμόνι. Ου, παιδιά, βλέπω εδώ πέρα έχει σκάλες. Έχει και δεύτερο όροφο, δεν τελειώσαμε ακόμα. Είμαι σίγουρος ότι ο Wednesday θα είναι πάνω. Οπότε πάμε να ακολουθήσουμε τις σκάλες. Εντάξει, πάμε σιγά σιγά, παιδιά, προσεκτικά. Γιατί είναι πολύ παλές οι σκάλες. Ναι, πάθουμε κάτι. Παιδιά, πόσο καλό είμαστε τώρα. Δεν ξέρω, αλλά συνεχίζουμε. Θέλουμε να βρούμε τη Wednesday, μην ξεχάσουμε. Έχει πολύ περίεργα φώτα, πάμε. Ναι, πάμε. Προσεκτικά, προσεκτικά, παιδιά. Ναι, παιδιά, η αλήθεια είναι ότι τρομάζω. Το φως ανάβος μείνει παντού. Σε όλα τα δωμάτια, κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε. Πάμε, πάμε, κοιτάξτε, πόσα φώτα έχει! Ναι, και πόσα δωμάτια έχει, ποιο δωμάτιο όμως! Δεν ξέρω. Εγώ λέω να πάμε σε αυτά που ανοίγουν τα φώτα, γιατί πες να είναι σημαντικά! Εκεί πέρα, παιδιά, ένα, αναγωγή συνέχεια. Ναι, πάμε, πάμε, πάμε. Με την προσεκτική όμως, Τίποτα. Πιθανόν είναι surprise, γι' αυτό είναι πολλά φώτα εκεί πέρα μέσα. Τι λέει αυτός, ρε, πάμε, πάμε. Πάμε. Κοιτάξτε εδώ πέρα, έχει παντού φώτα! Ναι, και πολύ σκόνη! Και μυρίζει περίεργα! Ναι, δεν ξέρω, κάνα κάποια τελετή μάλλον εδώ πέρα! Παιδιά, έχω καταλάβει ένα πράγμα! Όλο αυτό δεν είναι ψέμα! Τζάμπα τα πιστέψαμε, ρε φίλε! Τι γίνεται! Ποια είσαι εσύ! Έλα, Ραστάς! Ήταν αυτή που ψάχναμε! Ναι, είμαι η Wednesday. Γιατί ήρθατε στο σπίτι μου, ποιος σας κάλεσε? Wednesday, ήρθαμε σπίτι σου για να βγάλουμε ένα βιντεάκι για τα παιδιά που μας κοιτάνε. Γιατί όλοι θέλουν να σε δουν και να σε γνωρίσουνε! Ναι! Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Έλα, ρε Wednesday, please, μπορούμε να γίνουμε φίλοι! Όχι, φύγετε από το σπίτι μου τώρα. Καλά, εντάξει, πάμε να φύγουμε, ρε παιδιά! Όχι, σας, δεν θα φύγουμε έτσι απλά. Θα ζητήσουμε μια χάρη πρωτού φύγουμε. Τι χάρη? Τι χάρη θέλετε για να φύγετε επιτέλους? Θα θέλαμε να ζητήσετε στα παιδιά που μας κοιτάνε να κάνουν εγγραφή και άμα το πείτε εμείς θα φύγουμε. Πω, καλά θα το πω, επειδή είστε καλοί άνθρωποι και το αξίζετε. Ναι, ναι κυρία Wednesday, πείτε το εδώ πέρα, πάμε selfie όλοι.
μαζί, πείτε το! Γεια σας παιδιά σε όλους, κάντε εγγραφή στο κανάλι των Jill Show γιατί το αξίζουν. Έτσι, βρήκαμε τη Χουέζη και είμαι για εγγραφή, άντε!